Τι έγινε, τι κάνετε, πώς είστε, ε? Λοιπόν, τι έχουμε αυτή τη βδομάδα, ε? 14 άτομα έχουμε από 12 την προηγούμενη, αλλά ειδικά πολύ. Το παρατήσανε όλοι. Δυστυχώς. Την Κοσάδα έχουμε Aurora και μόνο Big Fabio. Τα δικά μας παιδιά, τα πολύ δικά μας εννοώ, δεν παίζαν αυτή τη βδομάδα καθόλου σχεδόν. Τι έχουμε, έχουμε νούμερο 6 Aurora. Έχουμε Φάμπιο στο νούμερο 8 που την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε κατάταξη. Και μετά για να βρούμε δικό μας, πάμε πρώτη είναι η Δωρούλα στη θέση 36. Και μετά για να βρούμε πάλι δικό μας παιδί, πάμε νούμερο 48 Λαμάη. Μετά έχουμε νούμερο 50 Κατερίνα Μίτσου. 57 Λουσάη και έχουμε νούμερο 58 Μήτρε, Μεροδακοπούλου νούμερο 61 από νούμερο 56, έχουμε Δήμητρα Νικολάου πρωτοεμφανιζόμενη νούμερο 62, πολύ καλά, έχουμε νούμερο 64 Σκούμπι και έχουμε νούμερο 68 τον Γκρις, το The King, και μετά τελευταίο στην κατάταξη, προτελευταίο 82 Εμμανουήλ και τελευταίο έχουμε νούμερο 88 Γλυφιτζούρι. Μπορεί να ανεβήκαμε σε άτομα, αλλά έχουμε πέσει σε θέσεις. Δηλαδή η Κοσάδα, εκτός από το Φάμπιο και την Αουρόρα που μένουν τα παιδιά στην Ελλάδα, δεν είχαμε. Έπεσε ξέρα μου φαίνεται πολύ. Λοιπόν, ανεβάζουμε και τις δύο μαζί. Κάνω Δήμητρα, σου έχω κάνει πρόταση και Ροδακοπούλα, σας ανεβάσω μαζί. Καλησπέρα. Γιατί δεν έχουμε κάμερα. Ε? Γιατί δεν έχει δημιουργηθεί κάμερα. Εγώ δεν μπορώ να ανοίξω. Λοιπόν, ο λόγος που παίζω παιχνίδια είναι προφανώς σίγουρα το οικονομικό. Προφανώς όλοι παίζουν παιχνίδια για το οικονομικό. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που παίζει παιχνίδια. Γιατί, για αν δεν έχει λόγο το οικονομικό, μην τρελαθώ τώρα, παίρνεις δώρα. Κάποιοι παίρνουν δώρα και τα κάνουν ανταλλαγή και τα ρίχνουν αλλού. Ωραία, γίνονται και αυτά. Κάποιοι παίρνουν δώρα και τα βάζουν στην τσέπη. Όλα όμως έχουν να κάνουν με το οικονομικό όλα αυτά. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, παίζω και γιατί περνάω καλά, μπορώ να γνωρίσω ανθρώπους που μπορεί να κάνω παρέα, γνωριμίες κτλ. Από εδώ και από εκεί. Τα δεχτήκα μηνύματα που μου έχουν πει, μπορώ να σου ρίξω 20-10 κάπα και να μου δείξεις φωτογραφίες ανεπίτρεπτες που δεν μπορώ να πω εδώ μέσα. Δεν το υπάρχει αυτό στο διαδίκτυο και νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή, κάποιοι νομίζουν με τον μπερντέ τους, δηλαδή με τα χρήματά τους, ότι μπορούν να ζητάνε και να έχουν τον άλλον τηλεκατευθυνόμενο. Δεν έχει τύχει ποτέ άνθρωπος να μου πει θα σου στείλω αυτό και να μου κάνεις αυτό. Δεν ξέρω. Ίσως γιατί δεν παίρνουν και θάρρος. Δεν ξέρω. Αλλά και ο διοργανωτής δίνει την ψυχή του. Κάθεται ώρες και εννοείται. Εννοείται. Αυτός, έτσι. Μένα έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έρχονται στα live μου και μου έχουν ρίξει μόνο και μόνο επειδή παίζω με κάποιον που δεν θέλουν αυτοί. Μπράβο. Το άλλο που ήθελα να πω είναι όταν κάποιος δωρητής πάει και ρίξει κάπου, μιλάω για μένα προσωπικά, το να πάρει ένα μήνυμα μετά είναι το πιο καλό. Δηλαδή, το ευχαριστώ. Ελάχιστο ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support, για τα δώρα σας, για τις καρδούλες σας, για τα σχολιά σας εννοείται. Κουκλάκι με, ναι, φτύστε με. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια αν έχετε. Καλή νύχτα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Φιλιά. Hee hee hee!